θα γίνει αύριο στις 3:30 στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή στην Κηφισιά. Οπότε ας το έχουμε αυτό στο νου μας. Και καθώς είναι αυτές οι ώρες κρίσιμες, καθώς έχουμε και τα αδέρφια μας, ας προσευχθούμε και για τα αδέρφια μας, ο Θεός να τους παρηγορεί, και ας προσευχθούμε και για την χώρα αυτή που τόσο πολύ δοκιμάζεται και πάνω που η ελπίδα κάπου γεννιέται, ξαναπέφτει και ζούμε αυτό το πράγμα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ας φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στον Κύριό μας. Πατέρ μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ζεις, βασιλεύεις και κάθεσαι στον δικό σου θρόνο. Εσύ κυβερνάς πάνω απ' όλα. Στα δικά σου τα χέρια βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος, κάθε χώρα, η Ευρώπη και η δική μας χώρα εδώ η μικρή. Πατέρα μας Ουράνιε, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα, αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή μας η ίδια εξαρτάται από παράγοντες πολύ ευρύτερους από μας, που καθορίζουν όμως τη μοίρα μας, την τύχη μας, όπως λέει ο κόσμος, αλλά είναι σε τελική ανάλυση, Κύριε μας, η πίστη μας ότι εσύ βρίσκεσαι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει μοίρα, δεν υπάρχει τύχη, υπάρχει το δικό σου το σχέδιο. Και μέσα σε αυτό εμείς ζούμε. Δεν ξέρουμε, Κύριε μας, τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θέλουμε ως λαός σου να είμαστε με σένα, να περπατάμε μαζί σου και μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, μέσα από τα δύσκολα. Εσύ, Κύριε, να είσαι με τον καθένα από εμάς, να μας δίνεις δυνάμεις ψυχολογικά, να αντέχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά, Κύριε μας, και οικονομικά, ο καθένας με την ιδιαίτερη του δυσκολία. Σε παρακαλούμε εσύ να φέρνεις εκβάσεις και να μας ανοίγεις δρόμους, Κύριε μας, για να μπορούμε να ζήσουμε και να σε δοξάζουμε και να ζούμε για σένα. Σε παρακαλούμε μέσα στα δύσκολα αυτά να είσαι κοντά μας, Κύριε, και να μας διδάξεις πράγματα, να μας κάνεις καλύτερους ανθρώπους και να μας κάνεις ανθρώπους που μαθαίνουμε να εξαρτιόμαστε πλήρως από σένα, και αυτό να μην είναι λόγια, να μην είναι απλά μια ομολογία πίστης, αλλά να είναι το βίωμά μας το πραγματικό. Σε παρακαλούμε εσύ να δώσεις σοφία σε όλους τους κυβερνώντες και εδώ και στην Ευρώπη. Αφήνουμε αυτή τη χώρα στα δικά σου τα χέρια, Κύριε μας. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τα αδέρφια μας, τον Χρήστο και τη Ρεβέκα και την Μέρη και τον Άκη. Εσύ, Κύριε μας, να τους παρηγορείς ιδιαίτερα σε αυτή την ώρα, ύστερα από αυτή την απώλεια. Σε ευχαριστούμε γιατί η πίστη των γονέων τους τους έφερε κοντά σου και σε γνωρίζουν, και γι' αυτό έχουν και αυτή την παρηγοριά και αυτή την ελπίδα. Εσύ, Κύριε, να τους διακονείς ιδιαίτερα στα βάθη της καρδιάς τους αυτές τις ώρες. Τους αφιερώνουμε στα χέρια σου. Και τώρα, καθώς ανοίγουμε το λόγο σου, Κύριε, εσύ άνοιγε τα μάτια μας για να διακρίνουμε και να σε γνωρίζουμε καλύτερα. Το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Εάν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια αίσθηση ότι μπορούμε να επηρεάζουμε γεγονότα, ίσως αυτή την εβδομάδα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτα. Ίσως έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πολύ μικροί. Και ίσως να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο άλλοι καθορίζουν τις τύχες μας. Και όπως προσευχηθήκαμε, αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τους διάφορους λαούς στα δικά του χέρια. Αυτός είναι κυρίαρχος πάνω από την Ελλάδα, πάνω από όλη την Ευρώπη και όλες τις χώρες της Ευρώπης, κάθε μια ξεχωριστά, και όλο τον κόσμο. Στα δικά του χέρια είναι ο κόσμος και ο Θεός κινεί τα πράγματα όπως θέλει. Και καθώς έχουμε κάνει διάφορες αναλύσεις από όλο το βιβλίο της Εξόδου, πολλοί έχουν κάνει την παρατήρηση ότι βλέποντας την έξοδο, πολλές φορές βλέπουμε παραλληλισμούς
με γεγονότα της εποχής μας. Βέβαια, πολλές φορές βλέπουμε και διαφορές. Οι παραλυσμοί δεν πρέπει να μας ξεγελάσουν ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς ακριβώς αυτό που ήταν ο αρχαίος Ισραήλ τότε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν παραλυσμοί και τους νιώθουμε. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, είναι ότι σε τελική ανάλυση ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι με ένα πράγμα. Ότι μόνο ο Θεός σώζει. Μόνο ο Θεός σώζει. Και σήμερα θέλω να το δούμε αυτό σε σχέση με την σωτηρία μας. Γιατί αυτό συνέβη με το λαό Ισραήλ. Καθώς έχουμε παρακολουθήσει την έξοδο, θα έχετε δει ότι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, καθώς ο Θεός συνάντησε τον Μωυσή, του είπε ουσιαστικά ότι, ξέρεις κάτι, είμαι εδώ για να εκπληρώσω υποσχέσεις που τις είχα δώσει πριν 400 χρόνια, άρα έθεσε το θέμα μέσα στην ευρύτερη ιστορία. Και ύστερα έστειλε τον Μωυσή και θυμάστε ότι ξεκίνησαν οι 10 πληγές και κάθε μια από εκείνες τις πληγές χτυπούσε έναν από τους θεούς της Αιγύπτου. Με άλλα λόγια, σαν να βλέπουμε το εξής, ότι καθώς εισβάλλει ο Θεός στο σκηνικό, οι άλλοι θεοί, τα είδωλα των ανθρώπων, καταραίουν μπροστά του. Ουσιαστικά τι κάνει ο Θεός? Ξεκαθαρίζει το πεδίο ώστε να φανερωθεί στο τέλος ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και δεν υπάρχει άλλος Θεός που μπορεί να σώσει. Και αφού μένει μόνο αυτός ο Θεός στις συνειδήσεις των πιστών, δεν υπάρχει άλλος Θεός τον οποίο να τρέξουνε, τότε αυτός ο Θεός τους σώζει. Αυτό θα το δούμε σήμερα, πώς τους βγάζει από την Αίγυπτο. Και ύστερα τι κάνει ο Θεός? Τους περνάει μέσα από την έρημο. Και μέσα στην έρημο τους διδάσκει ότι αυτός είναι ο θεραπεύονσε, ο προμηθεύων για το νερό, ο προμηθεύων για τον άρτο και αυτός που σε σώζει από τους εχθρούς. Σε διδάσκει δηλαδή ως μοναδικός Θεός ότι αυτός είναι ο Θεός που σε φροντίζει. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, αδελφοί. Αφού βγάζει τους άλλους θεούς από τη μέση, αφού σώζει το λαό, αφού τους διδάσκει ποιος είναι ο ίδιος, τότε και μόνο τότε τους δίνει τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές δεν έρχονται στην αρχή για να τους πει ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε, τηρήστε όλα αυτά και αν τα τηρήσετε πάρα πολύ καλά, μετά εγώ θα σας σώσω επειδή ήσασταν πολύ καλά παιδιά. Όχι. Πρώτα τους σώζει και ύστερα τους δίνει εντολές. Καταλαβαίνετε, πρώτα δημιουργεί ο Θεός σχέση μαζί μας και ύστερα οι εντολές, προσέξτε, οι εντολές είναι αυτά που τηρούμε προς έναν Θεό που μας έσωσε. Αντιλαμβάνεστε, όλη η ουσία είναι εκεί. Τώρα, όταν λέμε συνήθως, όταν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί λένε ότι ο Θεός σώζει, η σωτηρία είναι δια της χάρητος του Θεού, υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό, αλλά μέσα στο μυαλό τους σκέφτονται ότι με κάποια δικά τους έργα θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τον Θεό για να λάβουν τη χάρη Του και τη σωτηρία Του. Βέβαια, ξέρετε ότι στην Ευαγγελική Εκκλησία το διδάσκουμε και το κηρύττουμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι τα έργα μας που μας σώζουν. Αλλά κάποιες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε κάτι άλλο, κάτι λίγο διαφορετικό, αλλά νομίζω στην ουσία παρόμοιο. Λένε, με τη θέλησή μου, με τη θέλησή μου το έκανα αυτό. Ή με τη δύναμη της θέλησής μου κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο, ή κατάφερα να κόψω το τσιγάρο ή να κόψω το ποτό και τα ναρκωτικά. Με την ισχυρή μου θέληση έχασα βάρος, έτσι. Κατάφερα ή με την ισχυρή μου θέληση κατάφερα να αναρριχηθώ και να ανέβω στην κοινωνία. Αλλά αδελφοί, όταν μιλάει η Βίβλος για τη σωτηρία, λέει ότι ο Θεός μας έσωσε και εμείς πιστέψαμε σε Αυτόν. Όταν μιλάμε για τη σωτηρία, μιλάμε για αυτό που ο Θεός έχει κάνει για μας. Όταν θα σταθούμε στην απέναντι όχθη, στους ουρανούς, θα είναι πραγματικά περίεργο αν σηκωνόμαστε, για φανταστείτε στους ουρανούς, να σηκωνόμαστε ο ένας μετά τον άλλον για να πούμε «Ο λόγος που είμαι εδώ στους ουρανούς είναι η ισχυρή μου θέληση. Με τη δύναμη της θέλησής μου έκανα εγώ, όλα τα σωστά βήματα, όλες τις σωστές πράξεις για να μπορώ να αναρριχηθώ εδώ πάνω στους ουρανούς». Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι, αδελφοί. Μάλλον θα είναι διαφορετικά.
θα φτάσουμε εκεί στους ουρανούς και θα αναρωτιόμαστε πόσο μεγάλη ήταν η χάρη αυτή που μας έφερε ως εκεί. Δεν θα είναι η δική μας θέληση, δεν θα είναι η δική μας σοφία, δεν θα είναι η δική μας εξυπνάδα, δεν θα είναι η δική μας καλοσύνη. Θα είναι το έργο του Θεού, θα είναι η δική του θέληση, η δική του σοφία, η δική του καλοσύνη, η δική του χάρη και το δικό του έλεος που θα μας έχει οδηγήσει εκεί. Θυμάμαι πάντα από την Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση εκείνη τη φοβερή ιστορία που έρχονται οι άγγελοι στο Λότ και του λένε πρέπει να βγεις από αυτή την πόλη. Και άμα δείτε εκεί πέρα τον Λότ είναι να τον λυπάσαι. Δεν θέλει να φύγει. Και του λένε θα γίνει χαμός, θα πέσει φωτιά, θα καταστραφούν όλα. Ναι, λίγο να πάρω το... Έχω κάτι στο άλλο δωμάτιο, να πάρω ένα χρυσαφικό που έχω, κάτι άλλο. Δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Είναι μια φοβερή σκηνή που ο Θεός ουσιαστικά, οι άγγελοι δηλαδή, τον πιάνουν από το χέρι και τον βγάζουν έξω, διότι ευράδυνεν, λέει, ευράδυνεν. Και ο Θεός τον λυπήθηκε. Προσέξτε, η αδύναμη θέληση. Και ο Θεός με τη δική του θέληση παίρνει αυτή την αδύναμη θέληση και τον βγάζει έξω και τον σώζει. Δηλαδή η σωτηρία μας, αδελφοί, δεν είναι μόνο να βρεθούμε από αυτό το σημείο σε αυτό, αλλά το να μας δώσει ο Θεός δύναμη θέλησης για να βρεθούμε στην άλλη πλευρά. Να δώσει δύναμη στη θέλησή μας, την αδύναμη. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτές τις εκφράσεις. «Κύριε, πιστεύω, βοήθησέ με στην απιστία μου». Το μεγάλο παράδοξο. Στην Καινή Διαθήκη η ιστορία της σωτηρίας έχει να κάνει με το έργο του Χριστού, αδελφοί. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως το έργο της σωτηρίας εκφράζεται μέσα από το γεγονός της Εξόδου. Το γεγονός αυτό ήταν το ορόσημο για τον λαό Ισραήλ. Και μελετώντας πώς διαδραματίζεται το γεγονός, μπορούμε να μάθουμε κάτι για το πώς έγινε η σωτηρία του λαού Ισραήλ τότε, αλλά και κάτι για το πώς συντελείται η δική μας σωτηρία σήμερα. Και ξεκινώ με το κεφάλαιο 13 της Εξόδου και εδάφιο 17. Ξεκινάει με μια φράση. «Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαό». Προσέξτε, για να φτάσουμε εδώ, σε αυτή τη φράση, χρειάστηκε να υπάρξουν 10 πληγές, μέχρι όπου επιτέλους διαλέξει ο Φαραώ να στείλει, να εξαποστείλει το λαό. Αλλά θυμάστε τι είχε πει ο Μωυσής στο Φαραώ. Στο κεφάλαιο 5 ο Μωυσής είχε πει «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εξαπόστειλον των λαών μου, δια να εορτάσουν εις εμέ εν τη ερήμο». Και τότε ο Φαραώ, ξέρετε τι είχε πει? «Τι είναι ο Κύριος? Δεν γνωρίζω τον Κύριο». Τώρα όμως, αφού ήρθανε 10 πληγές, κάτι γνώρισε ο Φαραώ για το ποιος είναι ο Κύριος. Και τώρα εξαποστέλει τον λαό. Ο λαός φεύγει, αλλά εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε ορισμένα παράδοξα. Κοιτάξτε λοιπόν, από το εδάφιο 17 διαβάζουμε «Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε των λαών, ο Θεός δεν οδήγησεν αυτούς δια της οδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήτο η συντομοτέρα. Διότι ο Θεός είπε, μήποτε ο λαός ειδών πόλεμων μεταμεληθεί και επιστρέψει σε Αίγυπτον. Αλλά ο Θεός περιέφερε των λαών δια της οδού της Ερήμου προς την Ερυθράν θάλασσαν και ανέβησαν οι Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου παρατεταγμένοι». Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε, αδελφοί, εδώ είναι ότι ο Θεός δεν διαλέγει τον συντομότερο δρόμο. Εμείς βάζουμε κάτω το χάρτη, τον μελετάμε, μετράμε τα χιλιόμετρα και λέμε από εδώ είναι πιο καλά, είναι πιο γρήγορα, πιο καλός ο δρόμος, πιο πλατής, πιο λίος, πιο οτιδήποτε. Ο Θεός μας όμως λαμβάνει παράγοντες υπόψη του που ο ίδιος βλέπει μέσα στο μέλλον, το μέλλον το οποίο εμείς δεν βλέπουμε, αδελφοί. Και έτσι οδηγεί τον λαό από άλλο δρόμο. Ποιοι είναι οι παράγοντες που βλέπει ο Θεός? Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, το ξέρει ο Θεός, μπορεί να βρεθούν μπροστά σε Φιλιστέους. Και τι έγινε, θα μου πείτε? Λέει, μπορεί να φοβηθούν να κάνουν πόλεμο με τους Φιλιστέους και να κάνουν πάλι προς τα πίσω, προς την Αίγυπτο. Δηλαδή, αν βρεθούν μπροστά στους Φιλιστέους, να οπισθοχωρήσουν προς την Αίγυπτο. Θα δούμε βέβαια ότι αργότερα θα φοβηθούν τους Αιγύπτιους, αλλά εκεί ο φόβος των Αιγυπτίων θα τους πρόξει από την Αίγυπτο προς την έρημο. Ενώ ο φόβος των Φιλιστέων υπάρχει κίνδυνο να τους πρόξει από την έρημο προς την Αίγυπτο πάλι πίσω. Κάτι που ο Θεός το θεωρεί αδιανόητο.
Υπάρχει λοιπόν αυτός ο παράγοντας, αδελφοί, ο εξωτερικός παράγοντας των Φιλιστέων. Σκεφτείτε το λίγο. Όταν ο Θεός σώζει έναν άνθρωπο, δεν τον αφήνει έτσι. Θέλει να τον οδηγήσει στην ουράνια πατρίδα, στην τελική του πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα. Και δεν θέλει ο Θεός αυτός ο άνθρωπος να οπισθοχωρήσει, να κάνει πίσω. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν εργάζεται για να τον φέρει μέχρι εκεί και βλέπει τις κακοτοπιές και τις κινδύνους, και τους κινδύνους ο Θεός. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο εξωτερικός παράγοντας, ο παράγοντας των Φιλιστέων. Προσέξτε ότι αργότερα ο Θεός θα φέρει τον λαό του μπροστά σε μάχες με άλλους λαούς, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει αυτό να γίνει. Γιατί? Γιατί είμαστε κοντά στην Αίγυπτο. Και δεν θέλει ο Θεός ο λαός να ξαναεπιστρέψει εκεί. Αλλά δείτε ότι δεν είναι μόνο εξωτερικός παράγοντας, αδελφοί. Ο Θεός βλέπει και τον εσωτερικό παράγοντα. Ο Θεός λέει το εξής: μήποτε ο λαός ειδών πόλεμων κάνει τι? Μεταμεληθεί και επιστρέψει εις Αίγυπτον. Ο Θεός προβλέπει ότι μπορεί να βρεις μπροστά σου εμπόδιο που θα σε κάνει να κάνεις πίσω. Το βλέπει ο Θεός αυτό τον κίνδυνο και σε οδηγεί από άλλο δρόμο, γιατί σε αυτό το στάδιο ξέρει ότι δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Και ξέρει ότι πολύ εύκολα θα οπισθοχωρήσεις. Έτσι είναι και η δική μας σωτηρία, αδελφοί. Δεν έρχονται όλα αυτά τα πράγματα απρόβλεπτα. Ο Θεός τα γνωρίζει. Έτσι λοιπόν ο Θεός νοιαζόταν για το λαό. Ο Θεός είχε γνώση που τους οδηγούσε, ακόμα και αν φαινόταν ο δρόμος που πηγαίνανε παράλογος. Γιατί δεν πάμε από το συντομότερο δρόμο? Συνήθως όμως οι δρόμοι του Θεού, αδελφοί, αν και φαίνονται παράλογοι σε εμάς, έχουν τη δική τους λογική. Τη λογική που οδηγείται από άλλο σκοπό, τον σκοπό του Θεού. Εμείς κοιτάμε τη στιγμή στην οποία ζούμε. Ο Θεός όμως κοιτάζει την ιστορία που γράφει. Το σχέδιο του Θεού για την έξοδο από την Αίγυπτο δεν καταστρώθηκε, αδελφοί, εκείνη τη στιγμή, έτσι στα γρήγορα, στο πόδι, αυθόρμητα, σε καθεστώς πανικού. Το εδάφιο 19 μας δίνει μια αίσθηση ότι εδώ παίζονται γεγονότα που έχουν σχέση με μια ευρύτερη ιστορία. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Και έλαβε, λέει, μεθεαυτού ο Μωυσής τα οστά του Ιωσήφ. Διότι είχε ορκίσει μεθ όρκου τους Ιούς Ισραήλ, λέγον: ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε να αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν με θυμών. Όπως μπορεί κανείς να θυμηθεί, αδελφοί, εδώ υπάρχει σχέδιο από την εποχή των πατέρων. Ο Θεός είχε δώσει μια επαγγελία και τώρα αυτή η επαγγελία εκπληρώνεται. Τουλάχιστον 400 χρόνια έχουν περάσει από την εποχή που δόθηκε η υπόσχεση του Θεού ότι θα επιστρέψουν στη γη. Όχι μόνο δεν κινείται ο Θεός αυθόρμητα, αλλά ο Θεός σχεδιάζει τα πάντα και προλέγει τι θα συμβεί από πολύ νωρίτερα. Κινείται προχρόνων αιωνίων, άρα τα σχέδιά του δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Προσέξτε όμως πως αυτός ο Θεός, αδελφοί, βάσει του σχεδίου του οδηγεί το λαό του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 21 το εξής: ο δε Κύριος προεπορεύεται αυτόν την ημέραν εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν διωδώ, την δε νύκτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγεις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύκτα. Πώς να μην θυμηθεί εδώ κάποιος τον Θεό που έπλασε την ημέρα και τη νύχτα? Βλέπετε ότι οδηγεί το λαό του κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αδέλφια. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι όλα είναι καλά, ο Θεός είναι μαζί μου. Όλα είναι δύσκολα, πού πήγε ο Θεός? Όχι, ο Θεός σε οδηγεί στη διάρκεια της ημέρας, σε οδηγεί και στη διάρκεια της νύχτας. Ακόμα και όταν δεν το νιώθεις. Όταν ο Θεός συνάντησε για πρώτη φορά τον Μωυσή, θα θυμάστε, τον συνάντησε πού? Μέσα από μια φλεγόμενη βάτο. Ένας θάμνος ήτανε που κεγόταν και δεν κατακεγόταν. Αυτή η φλεγόμενη βάτο σηματοδοτούσε συμβολικά την παρουσία του Θεού. Τώρα προσέξτε, αυτή η φλεγόμενη βάτος που την είδε ένας άνθρωπος έχει γίνει τώρα μια στήλη πυρός που οδηγεί σύσσωμο ολόκληρο το λαό του Θεού. Από μια μικρή φλεγόμενη βάτο σε μια τεράστια στήλη πυρός. Ο Θεός είναι παρόν με το λαό του, οδηγώντας τον σε κάθε στιγμή.
Τα μέσα της οδηγίας του λαού του Θεού έχουν αλλάξει από τότε, αδελφοί. Όταν ο Θεός έδωσε το λόγο του στο Μωυσή, ο λόγος του Θεού έγινε πλέον οδηγός μας, μέρα και νύχτα, μέσα στις ερήμους και τις προκλήσεις της ζωής. Ο λόγος του, λέει η Βίβλος, είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στους δρόμους μας. Και μπορεί μερικές φορές ο δρόμος του Θεού να φαίνεται παράξενος στους γύρω μας, αλλά υπάρχει σκοπός και πρέπει να εμπιστευθούμε το Θεό και να συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε μέρα και νύχτα. Αλλά προσέξτε, αδέρφια, δεν είναι μόνο ότι ο Θεός έχει ιστορικά σχέδια για το λαό του και ότι αντιλαμβάνεται όλους τους κινδύνους έξωθεν και έσωθεν για το λαό του, είναι επίσης και κάτι ακόμα. Ο Θεός έχει δοσοληψίες και με άλλους λαούς. Ο Θεός έχει ένα ευρύτερο πεδίο αναφοράς από το δικό μου και το δικό σου. Έχει ένα σχέδιο για τον Ισραήλ, αλλά έχει και ένα σχέδιο για τους Αιγύπτιους. Ένα μάλλον θλιβερό σχέδιο, αλλά σίγουρα ένα σχέδιο, το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο που εκείνοι ήδη έχουν εφερθεί μέχρι στιγμής. Διαβάζουμε στο 14 κεφάλαιο και εδάφιο 1 τα εξής. «Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, υπέ προς τους Υιούς Ισραήλ να στρέψωσιν, να στρατοπεδεύσωσιν, πλησίον της θαλάσσης, διότι ο Φαραώ θέλει πει περί των Υιών Ισραήλ». Προβλέπει ο Θεός τώρα, «Ο Φαραώ θα πει, αυτοί οι Ισραηλίτες πλανώνται εν τη γη, συνέκλεισεν αυτούς η έρημος. Και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτόν. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί πάν το στράτευμα αυτού. Και οι Αιγύπτιοι θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα, αδελφοί, γιατί ο Θεός οδήγησε τον λαό με αυτόν τον τρόπο. Για τον Φαραώ οι κινήσεις του λαού Ισραήλ φαίνονται σαν μια περιπλάνηση. Σου λέει, τι κάνουν αυτοί? Περιπλανιούνται, δεν ξέρουν που πάνε. Αυτή είναι η εκτίμηση του Φαραώ. Θέλει δηλαδή εδώ ο Θεός να κάνει τι? Να χρησιμοποιήσει τον Ισραήλ ως δόλωμα για να ελκύσει τον Φαραώ, ώστε ο Φαραώ να τρέξει να προλάβει τους Ισραηλίτες. Και μάλιστα θα σκληρεί την καρδιά του Φαραώ για να το κάνει αυτό. Οι κινήσεις των Ισραηλιτών θα φαίνονται παράλογες, θα φαίνεται ο λαός ευάλωτος, θα φαίνεται ότι ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση, ο Φαραώ θα νομίσει ότι τους έχει στο χέρι και θα την πατήσει. Προσέξτε, τώρα θα πει κάποιος εδώ, ξέρω ότι θα υπάρχει διαμαρτυρία, ο Θεός να σκλίνει την καρδιά του Φαραώ κτλ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πρώτα σκλίνει ο Φαραώ την καρδιά του, αδελφοί. Πρώτα έγινε ο Φαραώ μεγάλος εχθρός του Θεού. 10 πληγές έχουν περάσει και η καρδιά του δεν άλλαξε. Και έρχεται κάποια στιγμή που ο Θεός βάζει τη δική του σφραγίδα πάνω στη δική σου σκληρή καρδιά. Αφού επιμένεις όλη σου τη ζωή να μην μετανοείς, έρχεται ο Θεός και λέει, επικυρώνεται. Το αποφάσισες, δεν με θέλεις με τίποτα, βάζω κι εγώ τη σφραγίδα μου. Δεν θα έχουμε σχέση. Από τη στιγμή όμως που δεν θα έχουμε σχέση, θα σε κάνω πιόνι στα δικά μου μεγάλα σχέδια. Και προσέξτε, ποιον θα κάνει πιόνι? Εκείνον που η Αίγυπτος ολόκληρη θεωρούσε Θεό. Και όταν η Βίβλος, προσέξτε, όλη η Αίγυπτος εξαρτιόταν από το τι θα σκεφτεί μες στην καρδιά του ο Φαραώ. Λες, δεν είναι? Όλοι φοβόντουσαν, τι θα σκεφτεί ο Φαραώ? Στο έλεος του Φαραώ είμαστε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε να δεις, η καρδιά του Φαραώ την έχω εγώ στα χέρια μου, την κάνω ό,τι θέλω. Δεν εξαρτιέσαι από τον Φαραώ. Αυτό είναι το μήνυμα. Εγώ κινώ την καρδιά του Φαραώ. Θα την κινήσω εκεί που θέλω. Σε όλη αυτή την ιστορία πάντα προηγείται η αδιαλαξία του Φαραώ και ύστερα η σκλήρυνση του από τον Κύριο. Το γεγονός ότι ο Φαραώ αμέσως παίρνει το δόλωμα δείχνει ότι είναι μέχρι τέλους ενάντιος σε αυτόν τον λαό. Είναι μέχρι τέλους αποφασισμένος, ό,τι και αν γίνει, να επιμένει ότι πρέπει να είναι δούλος και δούλος δικός του ο λαός Ισραήλ. Δείχνει ότι έτσι του αξίζει η τύχη του Φαραώ. Αν μετά από τόσα πολλά δεν έχει μάθει ο Φαραώ ποιος είναι ο Θεός, τότε πρέπει να τιμωρηθεί. Γι' αυτό πρέπει να δούμε, αδελφοί, είναι ότι ο Θεός θέλει να ευλογήσει, αλλά πρέπει και να τιμωρήσει όπου είναι αναγκαίο, γιατί νοιάζεται για τη δικαιοσύνη ο Θεός. Δεν ενδιαφέρεται μόνο να σώσει ένα λαό, αλλά και να κρίνει δίκαια τη γη. Αξίζει να σημειωθεί και η εξής φράση, αδελφοί. Και οι Αιγύπτιοι θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Θυμάστε στην πρώτη εκείνη η αντίδραση του Φαραώ. Ποιος είναι ο Κύριος? Τώρα θα μάθετε. Θα μάθετε ποιος είναι ο Κύριος. Θα μάθετε ότι ο Κύριος είναι Κύριος. Έτσι λοιπόν το δόλωμα του Ισραήλ είναι εκεί και τώρα διαβάζουμε για το Φαραώ στο εδάφιο 5 το εξής. Η καρδία του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λαού. Και είπων, διότι εκάμωμεν τούτο, ώστε να εξαποστήλωμε τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον. Τι κάναμε, γιατί τους άφησαν να φύγουν? Χάνουμε τους δούλους μας. Έζευξε λοιπόν την άμαξαν αυτού και παρέλβε τον λαό αυτού με θεαυτού, έλαβε δε 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσα στα αμάξα της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων και εσκλήρινε ο Κύριος την καρδία του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου και κατεδίωξε πίσω των ιών Ισραήλ και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης. Μόλις πριν λίγο ο ίδιος ο Φαραώ είχε εξαποστείλει το λαό, τώρα ο ίδιος πάλι αλλάζει γνώμη. Είδατε τι τον απασχολεί? Δεν θα είναι ο Ισραήλ δούλος μας πλέον. Αν θέλεις και αν είσαι αφοσιωμένος σε ένα σύστημα καταπίεσης, όπου εσύ είσαι ο ισχυρός, δεν θέλεις ποτέ να χάσεις αυτήν την θέση των προνομίων. Τρέχει λοιπόν και με τις κλήρυνσεις του Θεού προς τους Ισραηλίτες. Βλέπετε ότι του είναι αδύνατο να δεχτεί έναν κόσμο στον οποίο ο ίδιος δεν θα έχει την πρώτη θέση και την απόλυτη εξουσία. Άρα και η σκλήρυνση του Θεού είναι μήνυμα στο Φαραώ ότι δεν εξουσιάζει τίποτα και κανέναν, ότι ο ίδιος είναι πυλός στα χέρια του Θεού. Ναι, είναι η δική του θέληση που τον οδηγεί προς την καταστροφή, αλλά είναι και η θέληση του Θεού. Ο Φαραώ ζητάει μέχρι τέλους να είναι Θεός στον κόσμο του. Ζητάει μέχρι τέλους αυτός να είναι ο Κύριος και οι άλλοι να είναι δούλοι. Και ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι αυτή η μανία είναι αυτοκαταστροφική. Ή μάλλον ότι στον καινούργιο κόσμο, πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα, στον καινούργιο κόσμο που ο Θεός πλάθει, δεν υπάρχει χώρος για εκείνους που καταπιέζουν. Προσέξτε, οι καταπιεζόμενοι μπορούν να περάσουν μέσα από τα ύδατα στην άλλη πλευρά. Οι καταπιεστές δεν μπορούν να περάσουν απέναντι στον νέο κόσμο που ο Θεός φτιάχνει. Δεν θα υπάρχουν καταπιεστές εκεί. Αυτή η σκλήρυνση του Θεού, αδέλφια, περιέχει κάτι πολύ παρήγορο για το λαό Ισραήλ. Όλο αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο και το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι τυχαίο, ο Θεός προστατεύει το λαό του. Όμως ο λαός πώς το βλέπει? Και πάλι σας θυμίζω, αδέλφια, ότι η σωτηρία είναι κάτι που ο Θεός κάνει. Για να πάμε να δούμε τον λαό. Τι σκέφτεται ο λαός για όλα αυτά? Εδάφιο 10. Και ό,τι επλησίασε ο Φαραώ, η γη του Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών και ειδού οι Αιγύπτοι ήρχονται πίσω αυτών. Βλέπουν τους Αιγύπτους να έρχονται, εντωμεταξύ είναι δίπλα στη θάλασσα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι. Και εφοβήθησαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον και είπαν προς τον Μωυσήν. Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτο, εξήγαγες ημάς διεν αποθάνομεν εν διερημό. Δεν είχαμε νεκροταφεία στην Αίγυπτο, ήθελες εδώ να μας θάψουνε? Διατί έκαμε εσείς ημάς τούτο και εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίο σου είπαμε εν Αιγύπτο λέγοντας, άφησε ημάς και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Διότι καλύτερον είναι το εις ημάς να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να αποθάνουμε εν τη έρημο. Ποιος κάνει τη σωτηρία, αδελφοί? Να λοιπόν τελικά που ο Φαραώ και οι Ισραηλίτες είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον εδώ. Είναι ταιριαστό ζευγάρι. Ο καταπιεστής και ο καταπιεζόμενος. Ο καταπιεστής λέει, μ' αρέσει να σε καταπιέζω. Και απαντάει ο καταπιεζόμενος, καταπίεζε με. Προτιμώ εδώ παρά αλλού. Ο Φαραώ τους ήθελε για δούλους και αυτοί οι ίδιοι προτιμούσαν να είναι δούλοι παρά να προχωρήσουν προς την έρημο αλλά και προς τη γη της επαγγελίας με πίστη ότι ο Θεός τους θα τους φροντίσει. Προτιμώ να είμαι δούλος παρά να ζήσω με πίστη. Προτιμώ να είμαι δούλος
παρά να μάθω να εξαρτιέμαι στη ζωή μου από το Θεό. Καλύτερα να έχω αυτά τα λίγα καταπιεσμένος, έτσι, παρά να ζήσω περιμένοντας από τον Θεό την τροφή και το νερό. Να λοιπόν το παράδοξο, αδελφοί. Θα δούμε εδώ τη σωτηρία ανθρώπων που δεν είχαν πρόθεση να σωθούν. Θα δούμε τη σωτηρία ανθρώπων που το δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά, δίνουν την ομολογία τους ότι δεν θέλουν να σωθούν. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι η δύναμη της θέλησής τους που τους σώζει. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η σωτηρία του Θεού φέρνει στην επιφάνεια την απροθυμία τους να σωθούν. Προτιμούν τη δουλεία. Θυμίζει λίγο τον Χριστό που ρώτησε κάποτε έναν παραλυτικό, «Θέλεις να γιατρευτείς?» Και θα λέει κανείς, «Μα τι αστείο ερώτημα, παραλυτικός είναι ο άνθρωπος, δεν θέλει να γιατρευτεί?» Όμως δεν είναι τόσο βέβαιο αυτό, αδελφοί. Μπορεί όλοι να θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι από διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις για να ελευθερωθούμε από αυτά. Δεν θέλουμε να περάσουμε μέσα από την έρημο, όπου θα είμαστε αναγκασμένοι να εμπιστευόμαστε διαρκώς στο Θεό, μέρα με τη μέρα, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα φέρει το αύριο. Αλλά σκεφτείτε και όλους τους ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις και τα λοιπά. «Θέλω να απελευθερωθώ», σου λένε. Ωραία, τι θα κάνεις γι' αυτό? «Αύριο θα το σκεφτούμε πάλι». Θέλεις να γιατρευτείς? Γι' αυτό και διονύζονται καταστάσεις στη ζωή μας και λέμε θέλουμε να αλλάξουν, αλλά μένουν ίδιες. Γι' αυτό και πέφτουμε και μένουμε και επιμένουμε σε εξαρτήσεις. Εδάφιο 13. Και είπε ο Μωυσής προς τον λαό, τώρα απαντάει σε αυτό που του λένε, «Γιατί μας έφερες εδώ?» Απαντάει ο Μωυσής, «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Κυρίου, την οποία θέλει κάμει σε εσάς σήμερον. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ιδί αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας, εσείς δεν θέλετε μένει ήσυχοι». Ποιος κάνει τη σωτηρία? Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Τα λόγια αυτά είναι πρώτα μια επίπληξη, αδελφοί. Το μήνυμα είναι το εξής: μην κοιτάτε αυτό, κοιτάτε εκείνο. Εδώ ακριβώς βρίσκεται, αδέλφια, το μυστικό της πίστης, της ζωής της πίστης. Στο πού διαλέγεις να κοιτάξεις. Αν κοιτάς όλη την ώρα Αιγύπτιους, θα είσαι φοβισμένος. Θα τους βλέπεις και στο όνειρό σου μετά. Αν κοιτάς προς τον Θεό, θα είσαι ενθαρρυμένος. Να η διαφορά μεταξύ Αιγυπτίων και Θεού. Τον Θεό τον βλέπεις τώρα, συγγνώμη, τον Θεό δεν τον βλέπεις τώρα, θα τον δεις σε λίγο. Τους Αιγύπτιους τους βλέπεις τώρα, δεν θα τους βλέπεις σε λίγο. Για να δεις τους Αιγύπτιους, σου αρκούν τα μάτια που έχεις. Για να δεις τον Θεό, απαιτούνται και τα μάτια της πίστης, πέρα από αυτά που βλέπεις. Ανάλογα με το τι βλέπεις, αποφασίζεις. Εάν έχεις πίστη, έχεις άλλα μάτια. Βλέπεις νέες πραγματικότητες. Ή θα ζεις λοιπόν μέσα στο φόβο και στο άγχος που σου προκαλούν τα μάτια σου, ή θα ζεις μέσα στην ηρεμία και στη γαλήνη που μπορεί να φέρει η πίστη ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Εσείς, λέει, να μείνετε σε ησυχία, ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Ύστερα ο Θεός μιλάει στον Μωυσή και του ανακοινώνει τα σχέδιά του. Κοιτάξτε το δάφιο 15. Λέει ο Θεός, «Υπέ προς τους Ιησούς Ισραήλ να κινήσωση, σι δε ύψωσον τη ράμβδο σου. Και θέλω σι γνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού». Ο Θεός ανακοινώνει λοιπόν τι θα κάνει εδώ, αδελφιά. Θέλω όμως να δείτε την πρόθεση του Θεού. Πρώτον, αυτό που είχε πει και πριν. Θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι κάνει σωτηρία. Είναι ότι ο Θεός αποκτάει μια φήμη μέσω της σωτηρίας που κάνει. Λέει, να ποιος είμαι. Να τι κάνω μες στον κόσμο. Ελευθερώνω τους καταπιεσμένους. Και το δεύτερο όμως, προσέξτε, θα δοξαστώ επί τον Φαραώ και πάνω στις αμάξες του και στα άλογα του. Δηλαδή, θα φανεί στο τέλος ότι όλο το σύστημα Φαραώ, όλη η δύναμη του στρατού του, που τόσο καιρό ενέπνεε τον φόβο του Ισραήλ,
Σκεφτείτε, τόσα χρόνια, 400 χρόνια τώρα, επιβάλλονται οι Αιγύπτιοι στους Ισραηλίτες με τα στρατεύματά του, με τα άλογά τους, με τις άμαξές τους, με τη δύναμη αυτή τη στρατιωτική, την οποία βλέπανε όλοι με δέος από μικρά παιδιά. Και ο Θεός λέει, τώρα εγώ θα δοξαστώ πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά τα οποία φοβάσαι. Και θα φανούν όλα αυτά ως τίποτα μπροστά στη δύναμη του Θεού. Όσο πιο δυνατός φαίνεται τώρα ο Φαραώ, τόσο πιο ένδοξος θα φαναρθεί ο Θεός ότι είναι, όταν θα τον νικήσει. Και εφόσον ο Θεός θα φανεί ένδοξος, ο λαός του θα του οφείλει λατρεία. Γιατί αν έτρεμες μπροστά στο Φαραώ, πόσο μάλλον περισσότερο θα τρέμεις μπροστά στον Θεό που θα νικήσει το Φαραώ. Αλλά η ιστορία συνεχίζει, αδέρφια, στο εδάφιο 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, ο προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθε πίσω αυτόν. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτόν και εστάθη όπισθεν αυτόν. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μεν ήτον νέφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα. Ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλη τη νύχτα. Δεν ξέρω αν βλέπετε την ομορφιά του πράγματος εδώ, αδελφοί. Ο άγγελος του Θεού και ο στήλος της Νεφέλης τι κάνανε? Προπορευόντουσαν για το λαό Ισραήλ για να τους δείχνουν το δρόμο και προχωρούσαν και ακολουθούσαν την Νεφέλη. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Η Νεφέλη αυτή μετακινείται και πού πάει? Πάει πίσω από το λαό. Γιατί? Γίνονται οπισθοφυλακοί του Ισραήλ. Τους προστατεύει και τους χωρίζει από τους Αιγύπτιους. Τους κρύβει από τους Αιγύπτιους. Και όχι μόνο. Για τον Ισραήλ η Νεφέλη φώτιζε. Ενώ για τους Αιγύπτιους η Νεφέλη σκοτίνιαζε. Τους κρατούσε στο σκοτάδι. Αυτό μας δείχνει, αδελφοί, ότι το ίδιο γεγονός για εκείνους που ανήκουν στο Θεό είναι σωτηρία. Ενώ για εκείνους που είναι μακριά από το Θεό είναι κρίση. Το ίδιο γεγονός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον κατακλυσμό του Νόε, δεν θυμάστε? Αυτά τα ύδατα που υψώνονται πνίγουν τους απίστους, αλλά υψώνουν την Κιβωτό. Εδάφιο 21. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσα. Και έκαμε ο Κύριος την θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε τη θάλασσα ξηράν και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον οι γη του Ισραήλ στο μέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Είναι μια από εκείνες τις σκηνές της βίβλου που πολλοί σκηνοθέτες προσπάθησαν να την κάνουν ταινία. Τα ύδατα διεχωρίστησαν. Τα ύδατα διεχωρίστησαν. Έχετε ξαναδεί ποτέ αυτή τη φράση? Δεν έκανε ο Θεός ακριβώς αυτό στη δημιουργία? Τη δεύτερη μέρα της δημιουργίας ο Θεός λέει ότι χώρισε τα άνω ύδατα από τα κάτω ύδατα. Την τρίτη μέρα χώρισε τα ύδατα των θαλασσών και των ποταμών από την ξηρά γη. Και τα έκανε όλα αυτά για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει πάνω στη γη. Μα εδώ ο Θεός κάνει ακριβώς το ίδιο. Χωρίζει τα ύδατα για να χαρίσει ζωή στο λαό του. Επάνω στη νέα γη που θα τους φέρει. Η πράξη του Θεού, αδέλφια, δεν είναι μόνο μια λύτρωση, μια σωτηρία. Είναι νέα δημιουργία. Έχει φέρει τον λαό του, θα έλεγε κανείς, στα πρόθυρα του μηδέν. Στο χώρο της απελπισίας. Όπως ήταν και η δημιουργία πριν από την αρχή. Και τους έχει δείξει ο Θεός ότι και από το τίποτα μπορεί να βγάλει κάτι. Εκείνος μπορεί να φέρει κάτι καινούριο εκ του μηδενός. Οι Αιγύπτιοι βέβαια συνεχίζουν. Εδάφιο 23. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι. Και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψε ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της Νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπαν οι Αιγύπτιοι, ας φύγομεν απέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Αξίζει να σκεφτούμε αυτή τη δήλωση, αδελφοί.
Ο Ισραήλ αναρωτιόταν πολλές φορές και δήλωνε πολλές φορές στην έρημο, είναι ο Θεός μαζί μας ή όχι. Το έχετε ακούσει αυτό το ερώτημα, ε? Πού είναι ο Θεός, είναι μαζί μας ή όχι. Οι Ισραηλίτες που υποτίθεται ότι είναι οι σωστοί, ε? Πού είναι ο Θεός. Εδώ οι Αιγύπτιοι, οι εχθροί του Θεού, αναγνωρίζουν και είναι οι πρώτοι που ομολογούν ότι ο Κύριος είναι με τον Ισραήλ. Η ομολογία πίστης γίνεται από τους λάθος ανθρώπους, αλλά είναι πλέον αργά. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. «Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού επί την θάλασσα, και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής, περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν, και κατέστρεψε Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης». Έρχεται η ώρα της κρίσης για τους εχθρούς του λαού του Θεού. Με τα ίδια ύδατα ο Θεός σώζει το λαό του, με τα ίδια ύδατα κρίνει τους εχθρούς του λαού του, όπως τον κατακλυσμό του Νόε. Όλη όμως η ουσία, αδέλφια, βρίσκεται στα δύο τελευταία εδάφια. Εδάφιο 30. «Και έσωσε». Είναι το τίτλος του μηνύματος σήμερα. «Μόνο ο Θεός σώζει». «Και έσωσε Κύριος εν τη μέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον, το οποίον έκαμε εν...» Ποιος? «Ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους. Και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτού». Εκείνη την ημέρα λοιπόν ποιος έσωσε? Ο Κύριος έσωσε. Να θυμίσω, ο Ισραήλ δεν είχε ιδέα που να πάει. Ο Ισραήλ δεν ήξερε τι έκανε. Ο Ισραήλ ήταν αδύναμος μπροστά στους πολύ μεγάλους και δυνατούς Αιγύπτιους. Ο Ισραήλ ήταν τρομοκρατημένος. Ο Ισραήλ ήταν γεμάτος από απιστία και αμφιβολία, δηλωμένη απιστία. Καλύτερα να πηγαίναμε πίσω. Ήθελε να οπισθοχωρήσει, ξαναπάει στον τόπο της δουλείας. Αλλά ο Κύριος τους έσωσε. Αν αφήναμε την υπόθεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, δεν θα συνέβαινε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας ανθρώπινος ηρωισμός εδώ. Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη καύχηση. Αλλά μετά λέει ο Ισραήλ είδε. Και τώρα προσέξτε, ο φόβος μεταφέρεται αλλού. Μεταβιβάζεται στο Θεό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποια είναι η πρώτη εντολή που δίνει ο Θεός στις 10 εντολές? «Κύριον των Θεών σου θέλεις λατρεύει και αυτόν μόνο θα φοβάσαι». Δεν θα έχεις άλλους θεούς από αυτόν. Μέσα από αυτά τα γεγονότα ο Θεός εμφανίζεται και ουσιαστικά λέει «μόνο εδώ, μόνο εμένα». Τώρα έρχεται η πίστη του λαού. Το είπαμε και πριν. Πρώτα ο Θεός καταστρέφει τους άλλους θεούς, σώζει το λαό του, τους δείχνει ότι φροντίζει για αυτούς και ύστερα τους δίνει τις 10 εντολές. Ύστερα τους δείχνει το δρόμο για το πώς να ζήσουν μια ζωή ευγνωμοσύνης σε αυτόν τον Θεό. Και τώρα έρχεται η πίστη του λαού. Πίστεψαν, λέει, στον Κύριο και στον απεσταλμένο του Κυρίου. Σήμερα αυτός ο απεσταλμένος δεν είναι κάποιο πρόσωπο. Σίγουρα είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας. Αλλά σήμερα ο Θεός μας οδηγεί μέσα από το Λόγο του, αδελφοί. Αυτός ο Λόγος που κηρύττεται πολλές φορές μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός ο Λόγος μας οδηγεί μέσα στη ζωή που ζούμε. Εάν φοβόμασταν τον Θεό και τον Λόγο Του, δεν θα είχαμε λόγο να φοβηθούμε τίποτε άλλο. Και προσέξτε, το άγχος μας πολλές φορές δεν είναι τίποτα άλλο παρά φόβος. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μια ζωή όπου φοβόμαστε μόνο τον Θεό.
Αυτά όλα, αδέλφια, δεν είναι άσχετα με εμάς. Θα πει κανείς, αυτά ήταν Ισραηλίτες. Διαβάζω δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες του Ισραήλ, αυτό λέει, οι πατέρες ημών, αδελφοί, και δικοί μας πατέρες, δεν είμαστε Ισραηλίτες, αλλά είναι και δικοί μας πατέρες. Οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Οι πατέρες ημών, συνεχίζεται η ίδια ιστορία, αδελφοί, και σήμερα, έτσι, τότε υπήρξε ένα βάπτισμα και σήμερα, καθώς βαπτίζεται κανείς, εισέρχεται μέσα στον χώρο της χάρης του Θεού, στον νέο κόσμο που ο Θεός πλάθει. Και σήμερα ο Θεός μας καλεί στη δική του σωτηρία, στη δική του ελευθερία. Και σήμερα ο Θεός, μπροστά στη δική μας αδύναμη θέληση, έρχεται και μας πιάνει από το χέρι και λέει, αν έχεις πίστη ως κόκκο συνάπεως, εγώ θα σε σώσω. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα να αντιληφθούμε όλοι ότι μόνο ο Θεός σώζει. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο ο Θεός σώζει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.